Και πάμε τώρα στην Εύη Βατίδου, η οποία έδωσε μια συνέντευξη λοιπόν, μίλησε για πολλά πράγματα. Μίλησε όμως και για την έννοια τη σχέση. Και αποκάλυψε ότι ο νέος της σύντροφος είναι 35 ετών, ενώ εκείνη είναι 47. Να δούμε λοιπόν τι είπε στη συνέντευξη. Δίπλα σας συνεχώς για να σας βοηθήσουμε να βρείτε το σύντροφό σας με σκοπό να οδηγηθεί αυτή η σχέση σε έναν μακροχρόνιο δεσμό. Θέλω να σε ρωτήσω τι συνέβη με την εκπομπή τηλεπρόξενιών και αποχώρησες, γιατί σίγουρα δεν υπήρχαν πολλοί. Μπορέσαμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία αυτή, δε στο τέλος δεν τα βρίσκαμε. Ναι, οικονομικά φαντάζομαι. Διαφορετική νοοτροπία. Θέλω να σε ρωτήσω για την εκπομπή της Ζενεβιέβ Μαζαρή, αν βλέπεις κάποιο ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, μετά από τη δική μου την εκπομπή, όταν προέκυψε αυτό, δηλαδή όταν ξεκίνησα, πήραν ιδέες. Ακριβώς. Εγώ έκανα αυτή την εκπομπή και μετά βγήκαν άλλες εκπομπές. Δεν με πειράζει. Εγώ να σου πω κάτι. Έχω μάθει να αγωνιζόμαι, να πορεύομαι μόνη μου και τελικά αποδεικνύεται ότι τα καταφέρνω και θα τα καταφέρω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουν αδειάσει πάρα πολλές θέσεις στην τηλεόραση. Θα ήθελες να κάνεις το Shopping Star, για παράδειγμα. Δεν έχω συζητήσει με το Star, δεν μου έγινε πρόταση, μου το έχουν ξαναπεί. Θα κάτσω. Αν έρθει η ώρα και η στιγμή να συζητήσω, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Λέμε την ηλικία ή όχι? Τι λέμε την ηλικία? Είμαι 40. Και νομίζω ότι θα έχεις και κατακτήσεις από νεότερες ηλικίες. Μα ο σύντροφός μου είναι 35. Μίλησε για όλα, είπε για τα πάντα. Εντάξει, δεν είναι κακό βέβαια. Τώρα δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κάποιος να την κρίνει άσχημα που είναι 47 ετών η ίδια και 35 ο σύντροφός της. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και χωρίς να ενοχλεί φυσικά τον άλλον. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κυρία Βατίδου, δεν νομίζω ότι ενοχλεί κανέναν.